Ήδη πήραμε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΚ μια απόφαση όπου συμπληρώσαμε τον κανονισμό λειτουργίας του κεντρικού διαδρόμου αλλά και του βορείου πάρκινγκ, όπου όποιος ασυνείδητος. Και στο βορείο πάρκινγκ. Ήδη να σας πω γίνονται ευνηδιαστικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα όρια στα κυπευτικά που πουλούνται στην κεντρική αγορά. Να ξέρετε, γίνονται τακτικοί τέτοιοι έλεγχοι. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουν βρεθεί δείγματα άνω των ορίων και ειδικά στον χώρο της βιολογικής αγοράς τα αποτελέσματα είναι μηδενικά. Δεν υπάρχει ίχνος φυτοφαρμάκων σε κυπευτικά που πολλούνται στον χώρο της βιολογικής. Αν βρεθεί λοιπόν, πήραμε απόφαση, τροποποιήσαμε τον κανονισμό και αφαιρούμε τη θέση. Σε όλα τα μέτρα που έχει δρομολογήσει η πολιτεία, όπου προβλέπονται τσουχτερά οικονομικά πρόστιμα για τους παραβάτες και αυστηρές ποινές, γιατί ο φάκελος, το Υπουργείο θα επιβάλλει το πρόστιμο. Αν εντοπιστεί κάποιος που έχει πάνω από τα όρια υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Εν συνεχεία ο φάκελος όμως πάει και στον εισαγγελέα και ακολουθεί το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Ας σκεφτούν λοιπόν πολύ καλά αυτοί που περνάει έστω από το μυαλό τους να χρησιμοποιήσουν αλόγιστα τα φυτοφάρμακα, ότι εκτός από τα τσουχτερά πρόστιμα και, και το ποινικό μέρος υπόθεσης υπάρχει η διαπόμπευση και η αφαίρεση της θέσης που δίνει η κεντρική αγορά Καλαμάτας για να εκθέτει και να πουλάει ο καθένας τα προϊόντα του.